Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, το τμήμα μεταναστευτικής πολιτικής, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Κουρλέτης και η ομάδα βουλευτών. Σήμερα επισκεφτήκαμε, όπως και πολλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, επισκεφτήκαμε τις εγκαταστάσεις κράτησης στην οδό Πέτρου Ραλή, στην Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η σημερινή ημέρα παγκόσμια έχει οριστεί ως ημέρα του μετανάστη, γιατί και οι μετανάστες έχουν δικαιώματα. Ο διαχωρισμός ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους μετανάστες που επιδιώκει η σημερινή κυβέρνηση για να μειώσει τον αριθμό των προσφύγων και να θεωρήσει όλους τους υπόλοιπους μετανάστες είναι τρόμος ολισθηρός και είναι δηλητηριώδης. Εδώ κρατούνται άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες, που το μέγιστος χρόνος κράτησής τους πρέπει να είναι 15 μέρες και μετά να προωθούνται σε άλλες ανοιχτές ελεγχόμενες δομές στην προοπτική της απέλασής τους. Όμως διαπιστώσαμε ότι είτε λόγω γραφειοκρατίας είτε για πολλούς άλλους λόγους κρατούνται αρκετοί πολύ περισσότερο χρόνο. Οι συνθήκες αυτή τη στιγμή είναι σχετικά ικανοποιητικές, τηρουμένων των αναλογιών πάντα για τέτοιους χώρους, με δεδομένο ότι δεν έχουν καλυφθεί όλες οι διαθέσιμες θέσεις και άρα υπάρχει μια σχετική δυνατότητα να διαβιούν υπό σχετικώς καλύτερους όρους. Όλα αυτά βέβαια, όταν περιγράφεις χώρους κράτησης, πρέπει να τα βάζεις σε εισαγωγικά. Από εκεί και πέρα, οι γιατροί που υπάρχουν δεν επαρκούν. Και μάλιστα λίγη η θητεία του ενός γιατρού και δεν προβλέπεται η ανανέωσή του. Και αυτό είναι απολύτως αναγκαίο και απαραίτητο. Πέραν τούτου, δεν είναι καθόλου σαφές εάν πραγματικά πρέπει να κρατούνται όλοι όσοι κρατούνται εδώ πάντα βάσει του νόμου. Διότι πολλοί από αυτούς, και από γυναίκες και άντρες, είναι, διαμένουν στην Ελλάδα παρανόμως μεν, χωρίς χαρτιά, αλλά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν αποκτήσει βιωτικές σχέσεις με τη χώρα. Κάποιοι από αυτούς, αλλά είναι απροσδιόριστος ο αριθμός, δεν μπορέσαμε να το διαπιστώσουμε, είχαν χαρτιά στο παρελθόν, έληξε η ισχύ τους και τώρα πια δεν έχουν γι' αυτό το λόγο. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές, το μήνυμα που πράγματι πρέπει να δοθεί είναι ότι και τα δικαιώματα των μεταναστών είναι απαράγραπτα. Και ο διαχωρισμός σε πρόσφυγες και μετανάστες, δεν, ακόμα και όπου ισχύει, δεν σημαίνει καθόλου μα καθόλου ότι οι μετανάστες είναι πολίτες που δεν έχουν δικαιώματα και δεν πρέπει αυτά τα δικαιώματα η ελληνική πολιτεία να τα κατοχυρώνει. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ σήμερα και από την νεολαία και από το τμήμα μεταναστευτικής πολιτικής και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα ολόκληρο, γιατί δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχθούμε την κυβερνητική βαρβαρότητα και την απαξίωση των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων.